Έλα, καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Λοιπόν, καταρχήν, επειδή είπες πριν ότι εσύ είπες όλα απέψω για πάω και άρχι και να μην... Δεν είπα, λέω απέψω. Λέω, δεν έχω κανένα λόγο να μην πω κάτι που μαθαίνω, ναι. Να σε ρωτήσω κάτι, να πω, ποια είναι η είδηση του Σαββατοκύριακου αυτή τη εβδομάδα? Το Σαββατοκύριακο είναι δύο μέρες, δεν είναι η εβδομάδα. Μήπως είναι η συνέντευξη του Παύλο Πίνο του Ολυμπιακού για το τι γίνεται με τον πρόεδρό του και τον προπονητή του και πάει λέγοντας? Του Πίνο, τον πρόεδρό του και τον προπονητή του. Ναι. Είπε ότι ο πρόεδρος θα έφερε το χαρτάκι για το τι θα παίρνουνε, είπε ότι έπρεπε το ημίχρονο να είναι άλλο και το τελικό διπλό, είπε όλα αυτά. Έχετε τη δύναμη να τα πείτε, να τα φωνάξετε, έχετε τη δύναμη. Και αφού τα λέω Πίνο, γιατί να μην τα πω εγώ ρε φίλε? Τι θα φοβεί? Γιατί το λες τότε ρε φίλε, γιατί άμα ο Πίνο ήταν παίκτη του ΠΑΟ, θα το είχε πρώτο θέμα, τώρα γιατί δεν το έχει? Γιατί αν ο Πίνο ήταν παίκτη του ΠΑΟ, θα το είχα πρώτο θέμα. Γιατί είναι παίκτη του Ολυμπιακού, ρε φίλε, και φοβόμαστε το Μαρινάκι, αν το θες έτσι. Τρέμουμε! Τρέμουμε το Μαρινάκι, ρε φίλε, δεν το βλέπεις. Τρέμουμε. Ναι. Τρέμουμε το Μαρινάκι. Θες να ακούσεις αυτό? Θες να ακούσεις αυτό που θες να ακούσεις? Ναι. Πρόσεξε και πρόσεξε να αλλάξει σύντομα στρατόπεδο, γιατί άλλο δεν πλέον δυνατό και δεν είναι. Για πες μου, πού να πάω, πες μου. Να πάω στο Μελισανίδη, να πάω στον Αλαφούζο, στο δικό μας, πού να πάω, πού? Και να σου πω και κάτι τώρα, και μια αναστό και μια πρόταση. Για πες μου, έλα. Επειδή λες για τον Τζαβέλα, αν λοιπόν στο κέντρο του ΠΑΟΚ φέτος... Το κέντρο, ποιο κέντρο, της άμυνας? Και στο κεντρικό δίδυμο, ναι. Το ΠΑΟΚ φέτος είναι ο Κρέσπο και ο Βαρέλα. Θα παρετηθήσω από το ράδιο. Ο Κρέσπο και ο Βαρέλα. Ναι, δηλαδή ο Τζαβέλα θα είναι δεκάδα, θα παρετηθήσω. Εσύ άμα παίξει ο Τζαβέλας με τον Βαρέλα, τι θα χάσεις? Περίμενε. Εσύ είπες ότι ο Τζαβέλας παίξει μόνο στον Πάο. Εσύ τώρα τι είσαι, η γκόμενα του Τζαβέλα είσαι εσύ? Όχι αγόρι μου. Αλλά τι είσαι? Σου πασάρει, σου πασάρει κανέναν ημού να πούμε και έχεις κανένα θέμα τώρα ή τι? Δεν κατάλαβα τι. Ναι. Γιατί ρε φίλε, με συγχωρείς, σε κλείσαμε. Λοιπόν, τι είμαι εγώ? Να σου απαντήσω. Εντάξει, περίμενε, να σου πω εγώ τώρα το πίσω. Α, πες ότι γουστάρεις, ναι. Λοιπόν, εντάξει, και σου λέω το εξής. Εγώ λέω, επειδή εσείς εγώ το είπα, αντιχώς ο Τζαβέλας δεν είναι φέτος βασικός στο ΠΑΟ. Θα παρετηθείς από το ράδιο. Μη φωνάζεις και η φωνή σου γυναικείζει όταν φωνάζεις. Λοιπόν, άκου εμένα. Μη αυτά τα τόνο σε κόντο μην τα κάνεις εμένα. Άκου εμένα τώρα, απάντηση. Απάντηση. Εγώ απαντάω τώρα. Απαντάω. Απαντάω, κολλητέ του Τζαβέλα. Ναι. Κολλητέ του Τζαβέλα, άστα αυτά. Σου απαντάω τώρα. Μη μου κάνεις τη φωνή. Μου κάνεις έτσι τη φωνή εμένα. Έλα, σου απαντάω τώρα. Σου απαντάω. Κάτσε να ακούσεις. Να ακούσεις. Επειδή θες να μιλήσουμε και να κοντραριστούμε. Λοιπόν, άκουσε με. Άκουμε. Εάν δεν παίξει ο Τζαβέλας αριστερό στόπερ, θα παίξει αριστερό μπακ και θα φάει το Λέοβατς. Εσύ τι θα χάσεις άμα γίνει αυτό? Αν δεν γίνει και αυτό, εσύ θα παραιτηθείς. Τι να παραιτηθώ ρε? Ναι ρε, θα παραιτηθώ ρε. Θα παραιτηθώ. Εσύ τι... Μη φωνάζεις ρε με τη γυναικεία φωνή βρε. Μη με φωκάζεις. Ποιο χιλιτίδι ρε Βόδι, ο χιλιτίδι στο βράδυ είναι ρε. Άκου αδερφούλα. Άκου κολλητέ του Τζαβέλα. Άκου. Μαγκίτσες μετά. Μένα δεν με κάνεις. Ακούς? Ναι, άντε. Έλα. Αυτά τα αδερφούλα και αυτά. Έλα. Τώρα πήγες εκεί πέρα. Έλα. Στο σχολείο όταν ήσουν, έτρωγες σφαλιάρες. Από σένα έτρωγες σφαλιάρες. Στο σχολείο όταν ήσουν, έτρωγες πάνω στον πατέρα μου. Σε κλάσω, δεν πειράζει. Ποιος ήταν ο πατέρας? Ο πατέρας σου που έβγαλε γιο με φωνή. Ποιος είναι, ρε? Ποιος είναι ο πατέρας σου, ρε, ο πηδίχτουλας, να πούμε, να μάθουμε. Ποιος ήταν ο μπαμπάς σου, ρε, ο πηδίχτουλας, να πούμε, το δεύτερο λύκειο. Ναι, για πέρα. Φέρμα στον μπαμπά σου να μας κάνει ντά, ρε. Εγώ σου μιλάω. Φέρμα στον μπαμπά να μας κάνει ντά. Ο μπαμπάς μου έχει φύγει, πριν. Εντάξει, αλλά πάτε ρητώσει. Πού έχει φύγει? Α, έχει φύγει, εντάξει, ζητώ συγγνώμη. Αλλά πάτε ρητώσει δεν έχει σημασία.
Εσύ τώρα τι προσωπολατρία είναι αυτή με τον Ήβιτς και τον Τζαβέλα, μωρέ. Αυτό είναι το πρόβλημά σας, εσάς οι παοξίδες. Αυτό είναι το πρόβλημά σας. Βάζετε τον Τζαβέλα, τον Ήβιτς, τον Ζαγοράκη, τον Γκαρσία, το θειό μου, τον Σίμω, πάνω από την ομάδα σας. Έτσι, τέτοιοι είστε. Είναι θεσμός ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Είχαμε και τον Περσινό. Θεσμός δεν ήταν ο Περσινός. Δεν αλλάζει τίποτα. Θεσμός του προπονητή του ΠΑΟΚ. Δεν έχει κανένα θεσμός, δεν υπάρχει, ρε φίλε. Δεν έχει το δικαίωμα, ρε σειρά, να λες κότα τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Πώς θα γίνει, δηλαδή. Πώς άμα είναι κότα, τι. Πες και εσύ εμένα κότα, τι να σε κάνω εγώ, δηλαδή. Τι. Όχι, δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι τόσο απλό το νομίζω. Δεν είναι τόσο απλό το νομίζω. Δεν μ' αρέσει, ρε, να, προσωπο... να είστε προσωπολάτρες. Α, εσύ το πας δηλαδή το θεσμό. Μην πειράξουμε το θεσμό. Ναι. Ωραία. Θεσμός. Θεσμός. Άκουμε λίγο. Θεσμός είναι και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είναι θεσμοί να πούμε. Δεν είναι ο Τσίπρας, είναι πρωθυπουργός της χώρας. Καταλαβαίνεις. Και τι έγινε, επειδή είναι πρωθυπουργός της χώρας, να πάμε πληθούμε να μας τον καρφώσει. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή που είναι θεσμός της χώρας. Μα το ίδιο πράγμα είναι. Μου λες, μην μιλάς για τον προπονητή του ΠΑΟΚ, είναι θεσμός. Ωραία. Και ο Τσίπρας είναι θεσμός. Να μην μιλάμε για τον Τσίπρα. Και η Μέρκελ είναι θεσμός. Και ο Σόιλμπεργκ είναι θεσμός. Και ο Αρχιεπίσκοπος είναι θεσμός. Και είπε να φάμε κρέας το Μεγάλη Παρασκευή να βγάλουμε καρκίνο. Να μην μιλήσουμε και σε αυτόν. Να μην μιλήσουμε. Εγώ του είπα, μην μιλάς για τον Ήβιτς. Και πού δούλεψε αυτός ο Ήβιτς, μωρέ, για να ξέρουμε τι προπονητής είναι. Δεν το κατάλαβα αυτό. Η αλλαγή, ας το αποδείξω, η αλλαγή του Περέιρα στο φιλικό βγάζοντας τον Εκστρέμ και βάζοντας το Σέντερφορ, πώς το λένε, το Σέντερφορ Περέιρα έξω αριστερά. Αυτό είναι επιχείρημα για να αποδείξω το... Το άλλο επιχείρημα είναι ότι τον τρώει από την 25άδα και έχει Σέντερφορ τον Κουλούρη. Εσύ πες ότι ο Κουλούρης σαν δεύτερο Σέντερφορ είναι καλύτερος από τον Περέιρα, ακούγεσαι. Πρόκεισε με, περίπου. Ναι, ακούγεσαι, ναι. Ναι. Ωραία. Θέλω να βάλω το Βαρέλα με. Σωστά. Πολύ ωραίο ο Βαρέλα. Αυτή είναι μεταγραφή σωστή. Μ' αρέσει. Μπράβο. Περίμενε τώρα. Αν τυχόν λοιπόν τελικά δεν είναι καλά τα εργομετρικά του Βαρέλα και μπει ο Περέιρα, τι θα πει. Πού να μπει ο Περέιρα. Γιατί υπάρχει και ένα περιθώριο να φέρει ακόμα παίξει τη λίστα. Πώς τι θα πει. Ρώτα τον Τζαβέλα το βράδυ που θα βγείτε να μου πει. Επόμενη γραμμή. Ρώτα τον Τζαβέλα όταν βγείτε και σε κεράσει το ποτό. Τι θα γίνει. Άντε τώρα, άσε με ήσυχο. Και δεν ήξερα ότι συγχωρέθηκε ο πατέρα σου. Πάντως ξύλο εγώ στο δεύτερο λύκειο του μας από συμπαθή, δεν έφαγα. Κάτι σούτια πέσανε από ένα άλλο λύκειο, φάγαμε, δώσαμε, έφαγα ένα μπουνίδι, ήταν το μάτι μου ανοιχτό, αλλά ήταν από άλλο λύκειο. Από το δικό μου λύκειο δεν ήταν. Και ο μόνος που μπορούσε εκεί να με δείρει από εκείνο το λύκειο του μας ήταν μόνο ο Χάρης ο Μπέλιος. Ο Μπέλιος από συμμαθητές. Είχαμε και το Κτίνο στον Πατάκι που ήταν πρωταθλητής στο Taekwondo στο Τζούντο. Εντάξει, οι Ζεμπέκηδες και τα άλλα τα κτίνη ήταν πιο μεγάλα. Εγώ σου μιλάω για συμμαθητές. Μόνο ο Μπέλιος με κατάφερνε. Πάμε επόμενη γραμμή. Άιντε!